Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά. Για άλλη μια φορά είμαι χαρούμενος και αυτή τη φορά είναι σοβαρός ο λόγος που είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος. Θα είδατε, θα προσέξετε τον τίτλο κάτω από το βίντεο, έτσι, από αυτό που παίζει, θα λέτε, τι τίτλος είναι αυτός ρε παιδί μου, τι θέλει να πει ο Γιάννης να πούμε, μας τρελάνει. Και όμως παιδιά, μεγάλη χαρά, η συγκίνηση. Πάμε να δούμε για ποιο λόγο. Φτιάχνω σήμερα κάποιες ταΐστρες. Θέλω να τις κάνω εσωτερικές. Δηλαδή, όχι εσωτερικές, θα δουλεύουν εσωτερικά αυτές οι ταΐστρες. Θα είναι όμως εξωτερικές. Πάντα τις κάνω εξωτερικές έξω από το κλουβί. Αλλά θα δουλεύουν εσωτερικά για το πουλί. Δηλαδή, θα μπαίνει το πουλί στο κουτί μέσα, το οποίο θα περιέχει ένα προθάλαμο, ένα χώρο να το πω έτσι. Και λίγο πιο μέσα στο βάθος θα είναι ταΐστρα από την οποία θα τρώνε. Θα τρώνε και ό,τι πέφτει, θα πέφτει μέσα στον προθάλαμο του κουτιού, της ταΐστρας, να το πω έτσι. Και δεν θα πέφτει κάτω τίποτα. Θα βγάζω όλη την ταΐστρα, θα καθαρίζω τον προθάλαμο, από πάνω θα γεμίζω με τροφή, ταπ, θα την ξανακουμπώνω. Θα σας τη δείξω αύριο. Δεν την έχω μοντάρει ακόμα, τρεις θα κάνω. Και όποιος θέλει, να, και έχει μεγάλα κλουβιά και ασχολείται με κλουβιά πτήσης ή με ζευγαρώσεις μεγάλες, μπορεί να βάλει τα ίστρες, να παίρνουν μισό κιλό μέσα και να έχει το κεφάλι του ήσυχο για ένα μήνα. Να μην χρειάζεται δηλαδή να φυσάει και να ταΐζει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας τώρα. Γιατί είμαι χαρούμενος. Και γιατί ανέφερα τις ταΐστρες, γιατί εκείνη την ώρα που τις έφτιαχνα, με πήρε ποιος άλλος, Παναγιώτης Σοντά. Κόλλησε στα χέρια μου, κρατούσα και ένα ξυλάκι για να μέχρι να κολλήσει. Με παίρνει τηλέφωνο, πατάω ανοιχτή ακρόαση να πούμε. Δεν μπορούσα να το βάλω εδώ να μιλήσω. Έλα ρε Παναλίλο, τι λέει, τι έγινε. Μου λέει, γεια σας κύριε Γιάννη, λέει. Έχετε δουλειά, λέω, εντάξει, κάτι φτιάχνω εδώ τώρα. Σας ενοχλώ, λέω, όχι, λέγε ρε Παναή. Λέει, να θέλω να σας πω δύο θεματάκια. Λέω, τι. Λέω, ευχάριστα, δυσάρεστα, τι είναι. Ένα ευχάριστο, ένα δυσάρεστο. Ξεκίνα από το δυσάρεστο, τον λέω. Μου λέει, προχθές σας είπα ότι είχα 5 αυγά. Λέω, ναι, το θυμάμαι. Με 2 έμεινα. Πού είναι ρε Παναή τα άλλα 3, τον λέω. Δεν ξέρω κύριε Γιάννη, μου λέει. Ούτε στη φωλιά είναι, ούτε κάτω. Λέω, έψαξες καλά ρε εσύ. Δεν τα πέταξαν κάτω. Μου λέει, όχι, πουθενά δεν τα βρήκα. Τα φάγανε, λέω, Παναή. Λέει, τι τα κάνανε. Τα φάγανε. Λέει, σοβαρά. Αν τα φάγανε, λέω, Παναή. Τα κάνανε, να πούμε, να μεζέ. Ναι, τα τρώνε, παιδιά. Πολλές φορές τα τρώνε. Ειδικά οι θηλυκές καταλαβαίνουν αν κάποιο αυγό έχει πρόβλημα, είναι γρατζουνισμένο, είναι τρύπιο ή σπασμένο. Μπορεί να μπορεί να μην το βλέπουμε με το μάτι μας, αυτές όμως το βλέπουν. Όπως καταλαβαίνουν και ποια αυγά είναι γόνιμα και ποια δεν είναι. Όχι βέβαια από την αρχή, αλλά όταν αρχίζουν να κινούνται μέσα και να χτυπάει η καρδούλα του νεοσού, ξέρουν. Σου λέει τα 5 αυτά τα 3 έχουν. Τα άλλα τα 2 ξέρει την άξτα, θα τα πάρει με το ράφος της, είτε θα τα πετάξει κάτω, είτε θα πάει ο σενικός να τα πάρει, να τα πετάξει και αυτός, να κάνει την ίδια διαδικασία ή να τα φάει κιόλα, να τα φάνε. Γιατί είπαμε, έχουν ασβέστιο, έτσι, το τσόφλι όλα αυτά. Και Παναή, έτσι έγινε δουλειά. Αυτό μου έχει συμβεί και σε μένα και από ό,τι έχω διαβάσει μηνύματα, φέτος έχει συμβεί και σε πάρα πολλούς. Είπαμε, εντάξει, η χρονιά θα είναι παράξενη. Μην κοιτάτε που ξεκινήσαμε νωρίς, γι' αυτό ακριβώς σας είπα ότι θα είναι παράξενη η χρονιά. Επειδή ξεκινήσαμε πάλι νωρίς τις γένες. Τώρα έχουν καθίσει λίγο τα καναρίνια. Αυτή την περίοδο και στο κελάδισμα και στο ζευγάρωμα. Έτσι, είναι μπερδεμένα. Λοιπόν, υπομονή. Όλα θα γίνουν. Θα πάρουμε πολλά και μην στεναχωριέστε. Πες τώρα και το ευχάριστο ρε Παναγιώτη, τον λέω. Λέει, κύριε Γιάννη, σήμερα είχαμε. Ο Παναγιώτης δεν ξέρω, νομίζω. Τρίτη γυμνασίου πάει ή πρώτη ηλικίου. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ας υποθέσουμε ότι είναι γυμνάσιο. Σε κάποιο γυμνάσιο μια περιοχή τη Θεσσαλονίκη. Και την πρώτη ώρα έχουν μάθημα με τον τεχνολόγο τους. Έτσι, ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, ο τεχνολόγος, κάνουν κάνα μισάρο το μάθημά τους. Σε μια φάση τέλειωσε το μάθημα, λέει: παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, έτσι να κλείσει η ώρα, να περάσει η ώρα. Αν πούμε τίποτα, να δούμε στο ίντερνετ, λέει ο δάσκαλος, ο τεχνολόγος. Λένε τα παιδάκια, άλλο που δεν θέλω, ναι, να μπούμε. Τι θέλετε να δούμε.
πετάγεται ένα παιδάκι, όχι ο Παναγιώτης Σοντά, ένα άλλο παιδάκι. Αυτό τώρα μου το λέει ο Παναγιώτης στο τηλέφωνο. Και λέει, κύριε, να δούμε τον Johnny the Fox. Λέει ο δάσκαλος. Να δούμε, ρε παιδιά, αλλά τι είναι, ποιος είναι, δεν το ξέρω, τι είναι αυτός. Λέει, είναι ένας που κάνει με πακαναρίνια, δίνει στα παιδάκια, χαρίζει, κάνει κατασκευές. Βεβαίως, λέει, αφού είναι, πρόκειται για να κάνει έτσι καλό στα παιδιά, στην νεολαία και σε αυτό και να κατασκευάζει και όλα. Τεχνολόγος ο άνθρωπος, για εκπαιδευτικός. Και κάθονται παιδιά όλη την υπόλοιπη ώρα και βλέπουν βίντεο δικά μου, του Johnny the Fox. Λέω, ωραία πράγματα ρε Πανάη, μπράβο να πούμε. Ποιο είδατε, λέτε, διάφορα βλέπαμε και καθυλώθηκε, λέει ο δάσκαλος, του άρεσε πολύ. Μετά τη δεύτερη ώρα είχε σε άλλη τάξη, την τρίτη σε άλλη, την τέταρτη σε άλλη, την πέμπτη σε άλλη, την έκτη σε άλλη, πάει λέγοντας, και έκατσε παιδιά σε όλους, σε όλες τις τάξεις, τις υπόλοιπες, δηλαδή στην ουσία σε όλο το γυμνάσιο, ή λύκειο, δεν ξέρω, νομίζω γυμνάσιο πρέπει να πηγαίνουν οντά, και έδειξε παιδιά υλικό δικό μου, βίντεο δικό μου. Του Johnny the Fox και μου λέει ο Παναγιώτης, όλο το γυμνάσιο, όλο το κτίριο έβλεπε εσένα, μου λέει σήμερα. Και παιδιά χάρηκα τόσο πολύ, όχι για τα views, γιατί ένας εκπαιδευτικός που έχει κύρος, εννοείται, με είδε και σου λέει, οπ, ο άνθρωπος κάνει κάτι καλό για την νεολαία. Να τον δουν τα παιδιά, ευχαριστήθηκε, χάρηκε και όχι μόνο αυτό, του άρεσε και το έδειξε και στις άλλες τάξεις. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω ρε παιδιά, ότι κάνουμε έργο, κάνουμε κάτι καλό, ειδικά για τους πιτσιρικάδες. Και μη μου τη βγαίνετε πολύ πιτσιρικάδες από άλλες πλευρές, άλλων καναλιών, που άμα το βλέπει ο δάσκαλος του Στιξάκου ή του Χαγέτ, πώς τους λέτε, ή του Σίβερ, πώς λέγεται, υπήρχε περίπτωση να κάτσει να δείξει κανάλι στα παιδιά, στην νεολαία, από αυτούς που βρίζουν έτσι, που δεν έχουν να δείξουν τίποτα στην νεολαία. Και δεν θα με κάνει αυτό το πράγμα ευτυχισμένο και χαρούμενο, ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ευλόγω, παιδιά, τα γένια μου. Αλλά με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είναι ένας κόπος χρόνων που το δέχτηκε, ρε παιδιά, ένας εκπαιδευτικός. Όχι η κυρία Μαρίκα η γειτόνισσα ή ο Μπαρβαμήτρος ο Παντοπόλης δίπλα. Εκπαιδευτικός που έχει να κάνει με τα παιδιά μας. Και έκατσε και έδειξε παιδιά βίντεο δικά μου, του Johnny the Fox. Να μην είμαι χαρούμενος ρε παιδιά. Λοιπόν, όσα παιδάκια με βλέπουνε από αυτούς τα σημερινά από το σχολείο που δεν με ξέρουν καλά, δεν ξέρουν και το καλό το κόλπο μου, έτσι.